πράγματα, όσο Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίγει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, άγιεσθε το όνομά σου, τη βασιλεία σου και του φίλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τους οφειλήτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσαι εμάς από ό,τι πονηρού. Ως και την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατά πνεύμα των δικαίων τετελειωμένων τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσών. Φιλά τον αυτά, εις την μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται αναπαύσον και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σε θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχά των δούλων σου, σώτερα να πάψω. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών η Αγνή και Άχραντος Παρθένος, η Θεόν Αφράστος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ τους Αθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως τον εν της ιερής ημών αγώς, υπερπίστεως και πατρίδος ημών ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρεθήν εαυτής, πάμπλη μέλημα, εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφριστον αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός το πνεύμα του και πάση σαρκός τον θάνατο καταπατήσει, τον διάβολο καταργήσας και ζωήν τον κόσμο δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπωσον. Τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευπλεός αγωνισαμένων και πεσόντων Αυστραλιανών και Νεοζηλανδών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο να ψήξεως ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα του παρευτόν πραχθέν εν λόγω η έργου η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος. Ότι και στην άνθρωπο ο ζήστη έχει μαρτήσει, σίγαρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει στη δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμε. Ότι η ανάσταση ζωή και ανάπτυξη πάντων των υπέρ τη πίστεω και τη πατρίδο ημών, πεσόντων Αυστραλιανών και Νεοζηλανδών αδελφών και πατέρων ημών. Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπει τον άρχο του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ο ποιός σου πνεύμα την ίν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, σε ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο. Ο και νεκρών και ζώντων την εξωσία ενέχουν σε θάνατο βασιλεύ και να στάσει εκ νεκρών. Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Τροπατώρων Αβραάμ Σάιχ και Αγκόπ του Αγίου και Δικαιοφύλου του Λαζάρου και τα σφιχάς των υπερ της πίστος και της πατρίδας πεσών των αδερφών και πατέρων ημών εσκηνές δικαίων τάξα η κόλ της Αβραάμ αναπαύσου και με τα δικαίων συναριθμίσαι ημάς δε λεήσαι και σώσαι ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Αιωνία Πατέρων ημών, Κύριε του Χριστέ ο Θεός, εν
ελέησον και σώσον ημάς. Σώσον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, θες ημών, ελέησον και σώσον ημάς. First of all, welcome very much to your village, Vivi, and we're very thankful that we'll be able to come here today on this, the 75th anniversary of the actual day that the Germans attacked our forces here in Vivi. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μια πάρα πολύ στιγματική στιγμή για αυτή την ομάδα των Αυστραλών που μετά από 75 ολόκληρα χρόνια έχει έρθει να τιμήσει τους προγόνους που πολέμησαν στα ίδια αυτά μέρη. We're gathered here to pay our respects to those who came from across the seas to offer their hand in support of Greece against that invader. And from that support many paid the supreme sacrifice. Έχουμε έρθει να τιμήσουμε αυτούς που ήρθαν από πολύ μακρινούς τόπους για να υπερασπιστούν τον τόπο αυτόν μαζί με τους Έλληνες ενάντια στους εισβολείς, τους Γερμανούς εισβολείς. Και θέλουμε να τιμήσουμε αυτούς τους προγόνους μαζί με εσάς. The action here on that day was the first encounter against the invading Germans. And what followed was a fighting withdrawal to the beaches south of Athens and evacuation so that they could fight again. Στη Βέβη έλαβε χώρα η πρώτη μάχη μεταξύ των Γερμανών και των συμμάχων. Από εδώ και πέρα ακολούθησε μια σειρά από υποχωρήσεις από την πλευρά των συμμάχων, δηλαδή των Άγγλων, των Αυστραλών, των Νεοζηλανδών μαζί με τους Έλληνες, προς τα νότια της χώρας, όπου δημιουργήθηκαν άλλες γραμμές άμυνας. That action and further experience together has forged the bonds that exist today between Australia and Greece. Αυτή η δράση από κοινού μεταξύ των Ελλήνων και των Αυστραλών έχει δημιουργήσει πάρα πολύ στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και σήμερα. We have here today family of four of those men who were here 75 years ago. By returning they are acknowledging that bond that was forged by their fathers. Έχουμε λοιπόν σήμερα την τιμή να έχουμε μαζί μας τα παιδιά τεσσάρων από εκείνους τους Αυστραλούς στρατιώτες που πολέμησαν πριν από 75 χρόνια εδώ στη Βέβη. Είναι οι κυρίες που κρατούν το στεφάνι και αυτές αποτελούν την απόδειξη αυτών των ισχυρών δεσμών μεταξύ των Ελλήνων και των Αυστραλών. Prayer for the Australian, New Zealand and Hellenic Defence Forces. Έλενα, όλο μαζί καλύτερα. Τώρα θα σας πω σε μετάφραση κατευθείαν και μετά θα το πει στα αγγλικά την προσευχή τη συμμαχική των Αυστραλών και Νεοζηλανδών και ελληνικών αμυντικών δυνάμεων. Πάτερ ημών, σε σένα προσευχόμαστε όλοι όσοι υπηρετήσαμε στις αμυντικές δυνάμεις της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ελλάδας ως στρατιώτες ξηράς, ναυτικού και αεροπορίας. Ελπίζουμε ότι όσοι υπηρέτησαν θα εξακολουθήσουν να κρατούν τις παραδόσεις και εκείνοι που θα τους ακολουθήσουν και όσοι θα έρθουν μετά από εκείνους για να τιμούν το όνομά σου, Κύριε. God our Father, we pray for all who serve and have served in the Defence Force of Australia, New Zealand and Greece as soldiers, sailors and in the Air Force. May those who now serve continue in the traditions established by those who have gone before them to the honour and glory of your name. Amen. Στα παιδιά, η στολή που φοράει ο κύριος
φαίνεται σκοτζέζικη. Μπορεί να την έχετε δει σε ταινίες. Αυτό συμβαίνει γιατί στην Αυστραλία, οι κάτοικοι της Αυστραλίας προέρχονται από την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία. Δηλαδή, ο πρόγονος του κυρίου που βλέπετε έχει μακρινή καταγωγή από τη Σκωτία πριν πολλές γενιές. Και όπως και εκείνοι, έτσι και, όπως και εμείς, έτσι και εκείνοι, κρατούν τις παραδόσεις τους με παραδοσιακές στολές. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε να φοράει ένας Αυστραλός τη σκοτζέζικη στολή. Όπως και στη δική μας τη στολή, την ελληνική, την εθνική, έτσι και εκείνοι έχουν φούστες, όπως τη δικιά μας φουστανέλα, γιατί όπως και εμείς ζουν σε ορεινά εδάφη στη Σκωτία, και για να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους έπρεπε να αποτραβιούνται στα βουνά για να κρύβονται και να μπορούν να πολεμούν με πλεονέκτημα. Αυτό για να μπορείτε να καταλαβαίνετε και για ποιο λόγο είναι επιμένει έτσι. We will say the Lord's Prayer now. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Αμήν. 1941. So this is the teacher of the high school of Bevi, and he's going to explain some things about the battle as well. So on basis of Australian reports on the news, they will just go back to look at the events of Vevey on the 11th and the 12th of April of 1941. Οι γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ελλάδα μέσω της Βουλγαρίας και της Ιουγκοσλαβίας την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου του 1941. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι οι δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας θα αναχέτιζαν τη γερμανική επίθεση μέχρι οι ελληνικές δυνάμεις να επιστρέψουν από τη Ιουγκοσλαβία και την Αλβανία σε μια νέα αμυντική γραμμή μεταξύ του όρους Ολύμπου και του ποταμού Αλιάκμονα. So the German forces invaded Greece through Bulgaria and Yugoslavia the first week of April of 1941. The initial plan was that the Commonwealth forces would stop the German invasion until the Greek forces would go back to Yugoslavia and Albania in a defense line between Olympus Mountain and Aliakmon River. Η μάχη της Στενοπού Κλειδίου, επίσης γνωστή ως και ως μάχη της Βέβης, έλαβε χώρα στις 11 και 12 Απριλίου 1941 μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και των στρατευμάτων της ναζιστικής Γερμανίας και αποτέλεσε τμήμα της ευρύτερης γερμανικής εισβολής, επιχείρηση Μαρίτα, στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. So the Mahi at the Pass of Clidi, also known as the Battle of Vevey, took place on the 11th and the 12th of April 1941 between the Allied forces and the Nazist forces. And it was part of a wider German invasion known as the Marita plan in Greece during the Second World War. Οι συμμαχικές δυνάμεις που κατήχαν το πέρασμα του Κλειδίου προέρχονταν κυρίως από την 19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία Πεζικού του ταξίαρχου George Vassey, τα 24-1 λόγο και τα 28 τάγματα υποστηριζόμενα από το 1ο τάγμα των βασιλικών τυφεκιοφόρων. Το πεζικό υποστηρίζονταν από τμήματα του νεοζηλανδικού 27ου τάγματος πολυβόλων, του 21ου αντιαρματικού συντάγματος, του Βρετανικού Δευτέρου Συντάγματος, πυροβολικού, του Βασιλικού Υπηκού και άλλα μικρότερα τμήματα Αυστραλιανών και Βρετανικών δυνάμεων πυροβολικού. Τα υπόλοιπα τμήματα της δύναμης Μακέι βρίσκονταν σε αμυντικές θέσεις σε κάποια απόσταση από το πέρασμα. So the Allied forces that had occupied the Clidi Pass were formed mainly by the 19th Australian Infantry Brigade of George Vassey, the 2nd, 4th and the 2nd, 8th Battalions,
covered by the 9th Battalion, the King's Royal Rifle Corps. The infantry was supported by the 2nd, 7th New Zealand Machine Gun Battalion and the 2nd, 1st Anti-Tank Regiment, the British 2nd Regiment, and the Royal Horse Artillery and other smaller Australian units and machine gun British units. The rest of the Mackay forces were in defense positions at some distance from the pass. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν τους εισβολείς. Ένας μεικτός σχηματισμός Αυστραλών, Βρετανών, Νεοζηλανδών και Ελλήνων, γνωστός με την ονομασία Δύναμη Μακέι, συγκροτήθηκε βιαστικά με σκοπό, όπως το έθεσε ο διοικητής των δυνάμεων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας στην Ελλάδα, στρατηγός Χέρι Μέτλαντ Βίλσον, να σταματήσουν τον καταιγιστικό πόλεμο στην κοιλάδα της Φλόρινας. Ο σχηματισμός πήρε το όνομά του από τον διοικητή του, Αυστραλό υποστράτηγο Ιβεν Μακέι. Η κύρια γερμανική επίθεση άρχισε στις 8:30 π.Μ., 12 Απριλίου 1941. Χτύπησαν με δύναμη τον τομέα του 28ου τάγματος κοντά στο σημείο που γειτνίαζε με τον τομέα των βασιλικών τυφεκιοφόρων. Στοιχεία των SS με την κάλυψη πολυβόλων και όλμων υπερέβησαν τη θέση μιας Αυστραλιανής δημιρίας. Οι τυφεκιοφόροι, θεωρώντας ότι το 28 Σύνταγμα υποχωρούσε, υποχώρησε προς το κέντρο. Η κίνηση αυτή άνοιξε το πέρασμα στους Γερμανούς, δημιούργησε ένα κενό μεταξύ του 24ου και 28ου ταγμάτων, έκοψε την επικοινωνία μεταξύ του Βάσεϊ και του 28ου τάγματος και άφησε τα αυστραλιανά αντιαρματικά όπλα χωρίς την προστασία πεζικού. Οι δύο λόχοι του 28ου τάγματος στη δυτική πλευρά αναγκάστηκαν τότε να υποχωρήσουν προς τις πλαγιές. So the defense forces decided to try 12th of April 1941. They invaded with force the unit of the 2nd 8th Battalion close to the point of the sector of the Royal Rifle Unit. Parts of the SS under the coverage of machine gun and shells overcame the position of an Australian company. The rifle unit, considering that the 2nd 8th Battalion was losing ground, went back to its center. This position, this movement, opened the pass to the, for the Germans and created a void between the 2nd 4th and the 2nd 8th Battalions. And stopped the communication between Basse and the 2nd 8th Battalion, leaving the Australian anti-tank weapons without infantry protection. The two platoons of the 2nd 8th Battalion on the western side were then forced to retire to the sides of the hills. Το 28ο τάγμα ουσιαστικά καταστράφηκε ως μαχητική δύναμη για το υπόλοιπο της ελληνικής εκστρατείας. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, όταν έφτασε τις θέσεις υποχώρησής του στο Ροδόνα, το τάγμα μπόρεσε να συγκεντρώσει μόνο 250 άνδρες και από αυτούς μόνο οι 50 έφεραν όπλα. Παρόλο που το 24ο τάγμα είχε γλιτώσει την ορμή της γερμανικής επίθεσης στη Βέβη, 70 από τους άνδρες του πιάστηκαν αιχμάλωτοι σε ένα γερμανικό οδόφραγμα κατά τη διάρκεια της υποχώρησής του προς το Σωτήρα. Οι Γερμανοί ισχυρίστηκαν την κατοχή 480 εχμαλώτων στη Βέβη με απώλειες 37 νεκρών, 95 τραυματιών και 2 εχμαλώτων. Ο υπολογαγός Gerd Brais, ο αρχηγός της δημιρίας της οποίας οι άνδρες κατέλαβαν το υψηλότερο σημείο, παρασημοφορήθηκε με το σταυρό των υποτών του Σιδηρού Σταυρού, την ανώτατη γερμανική επιβράβευση για την Ανδρεία στο πεδίο της μάχης. Επιπλέον, 14 ακόμα μέλη της KGW παρασημοφορήθηκαν με τον Σιδερούν Σταυρό πρώτης τάξης. Παρά την ήττα και τις βαριές απώλειες, οι ενέργειες της δύναμης Μακέι στη Βέβη κέρδισαν 2 μέρες για την υποχώρηση
και την ανασυγκρότηση των συμμαχικών δυνάμεων στο Νότο. Battalion was essentially destroyed, and for the rest of the Greek, for the rest of the Greek plan, the Greek time. According to some sources, when it reached the position of retire at the area of Rodonas, this battalion. Των συγγενών, των πεσόντων, Αυστραλιανών, Βρετανών και Νεοζηλανδών. We'll now have a reef lane, and the Australian reef is now going first, and followed by the Greek reef, and then the children's poles. Τώρα θα ακολουθήσει η κατάθεση Στεφάνου, πρώτα από τους απογόνους των Αυστραλιανών στρατιωτών που πολέμησαν στη Βέβη, μετά από τον αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και μετά τα παιδιά του γυμνασίου της Βέβης θα καταθέσουν τις παπαρούνες, οι οποίες είναι το σύμβολο των Anzac, που είναι οι Αυστραλιανοί και Νεοζηλανδοί σύμμαχοι. Το στρατιωτικό σώμα δηλαδή των συμμάχων στο πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ένα λεπτό καθίστε, μη φύγετε. Έτσι. Τώρα είναι μια ειδική προσευχή από των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών, των Anzac δηλαδή, όπως είναι γνωστοί, που λέγεται «Οδή στην μνήμη», για αυτούς που έπεσαν στις μάχες. Ποτέ δεν θα γεράσουν όπως εμείς. Και ο χρόνος δεν θα τους φθείρει, ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν. Καθώς ο ήλιος θα πέφτει και ο ήλιος θα αναδύεται το πρωί, εμείς ακόμα θα τους θυμόμαστε. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them. Γυμνάσιο, ένα, δύο... Μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι, έχουμε ακόμα για πριν, θα κάνουμε ενός λεπτού σιγή για να αναλογιστούμε τους που έπεσαν στο πόλεμο. Όλοι μαζί. Και πρώτα θα έχουμε τον ήχο της τρομπέτας. Thank you.
What happened? Στην Αυστραλία. Είναι ένα θρησκευτικό δηλαδή κομμάτι. Go forth into the world in peace. Be of good courage. Hold fast to that which is good.
Render to no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Honour all people, love and serve the Lord, remembering the debt we owe and the example they set. May the blessing of God Almighty, Father, Son and Holy Spirit be with you and remain with you always. Thank you. Ίσον βρήκα το παγούρι αυτό που είναι από τους στρατιώτες του πρώτου παγκοσμίου παλέμου και σας το προσφέρω. Thank you very much. Και επίσης θα σας δείξω και κάτι ακόμα. Την ταυτότητα ενός στρατιώτη που είχε αυτό το όνομα, αυτό που κρεμούσαν στο λαιμό. Αυτό θα σας το δείξω μόνο. Yes. Λέγεται Ιωσήφ Μπέρτιν. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. There's a dog tag. Και αυτό από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Yeah. Όχι από το δεύτερο παγκόσμιο. Yeah, this is the Second World dog tag. Right. Αυτό θα το δωρήσω μόνο εάν υπάρχουν επιζώντες ή απόγονοι του στρατιώτη. He will donate that one, or ναι. Εάν υπάρχουν, θα το δωρήσω. Yes, keep it. Tell them to keep it. Ναι. We will look for the. I will look for the descendants. Ναι, θα το κρατήσω. I will look for them. Λοιπόν, δεν σας έδωσα το όνομα μόνο. Αν θέλετε να το σημειώσω με το όνομα. Ναι. His name. He wants to give you his name. Thank you very much. Yes. Yeah.